Έλα, Στέργιο. Καλησπέρα και πάλι, Γιώργο. Καλησπέρα. Λοιπόν, πάμε λίγο στα γρήγορα, στα εύκολα, που δεν χρειάζονται και πολλές αναλύσεις. Πριν πάμε στα υπόλοιπα, ένα φιλικό θέλει ο Ρασβάν Λουτσέσκου για την πρώτη τελευταία μέρα της ομάδας εδώ στην Ολλανδία. Λέγαμε το προηγούμενο διάστημα για ένα φιλικό με την Τόπος, την Ολλανδική, 9 Ιουλίου το μεσημέρι. Το απόγευμα υπάρχει φιλικό με τη Σταντάρ Λιέγης και τη Νέο των Θυρών. Θέλει ο Λουτσέσκου να χωρίσει την ομάδα στα δύο, να παίξουν όλοι δηλαδή ένα φιλικό πριν η ομάδα επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη. Ακυρώθηκε το φιλικό με την Τόπος. Οπότε ψάχνει ο ΠΑΟΚ μια ομάδα για πρωί ή τέλος πάντων μεσημέρι της 9ης Ιουλίου. Ένα είναι αυτό. Είπαμε, περιμένουμε το απόγευμα την προπόνηση των Αντρίκια Ζήφκοβιτς. Ο Βιερίνη είναι στην ώρα στο ξενοδοχείο για το ατομικό του πρόγραμμα. Ο Μιχαηλίδης ατομικό πρόγραμμα. Είδαμε και την απουσία του Μορέιρα, του προπονητή με το Φυλάκον. Πετάχθηκε λίγο στην Σκωτία για ένα σεμινάριο, θα επιστρέψει άμεσα. Και απουσίες δεν έχουμε άλλες, καθώς ακόμα και ο κουμπάρος του Δημήτρη Πέλκα, που πήγε στο γάμο χωρίς να ενημερώσει τον Ρασβάν Λουτσέσκου που προκύπτει και βγάζει ένα παράπονο. Άντε ρε. Αφού ήταν προπονητής, έτσι. Αφού ήταν καλεσμένος και ο Λουτσέσκου. Δεν πήγε ο προπονητής. Και έτσι αστειευόμενος εχθές μας έλεγε. Δεν πειράζει από μένα. Δεν πειράζει. Λέει, θα τον περιμένω. Γύρισε κανονικά ο Γιώργος Τσανάκας και πέστανε εδώ και σήμερα εννοείται. Μια χαρά. Λοιπόν, αυτά είναι τα γρήγορα, τα εύκολα. Και αλλού συμβαίνουν και στο Λουτσέσκο αυτά. Δεν συμβαίνουν μόνο στην ομάδα του. Και αλλού, ναι. Λοιπόν, ξεκινάω αυτό που ρώτησε τελευταία για το Κοτάρσκι. Δεν ακούμε τη φωνή του. Δηλαδή σε αντίθεση με τον Πακαλάκη που τον άκουγες από τα 2 χιλιόμετρα στην προπόνηση να φωνάζει, να γελάει, να δίνει εντολές στο Κοτάρσκι, δεν ακούμε τη φωνή του, δεν έχω ακούσει εγώ τουλάχιστον. Μπορεί να είναι ο χαρακτήρας του, μπορεί επειδή είναι νέος στην ομάδα ακόμα να μην έχει τα πατήματα, το πρώτο να το καταγράφω. Έχει κάνει και ωραίες επεμβάσεις, έχει δεχτεί και γκολ, έχει κάνει και λάθη όπως όλοι οι τερματοφύλακες, 5 στον αριθμό. Νομίζω τέτοιος αριθμός δεν έχει σημειωθεί ποτέ με 5 τερματοφύλακες τα τελευταία χρόνια. Ναι. Ζήφκοβιτς, Κοτάρσκι, Καλυφμανίδης, Παλωμένος και ο Μάροβιτς από τον ΠΑΟΚ Β. Αυτά και με τον Κοτάρσκι δεν βγάζω την λιγορία, θα περιμένουμε. Δεν έχει προπονήσει και αυτά δεν έκανε ο Κοτάρσκι. Έκανε και χθες και σήμερα, αλλά σε ασκήσεις που ο τερματοφύλακας χρειάζεται να επεμβαίνει κάθε ένα λεπτό και κόλ θα δεχτεί και επεμβάσεις θα κάνει προφανώς, αλλά εντάξει, τώρα κάτι εντυπωσιακό δεν, δηλαδή θυμάμαι πριν από 3-4 χρόνια υπήρξε μια προπόνηση που δεν είχε δεχτεί κόλ ο Σιαμπάνης, ο παίκτης του Άρη τώρα, και είχε κάνει 5 επεμβάσεις στην ίδια φάση που είχαμε καταγράψει. Ο Κοτάρσκι ούτε πάνω ούτε κάτω, από άλλα πράγματα θα το κρίνουμε το Κροάτι. Για το Κουαλιάτα επίσης πάνω κάτω το ίδιο, δεν μου έχει κάνει ιδιαίτερη εντύπωση ούτε θετική. Είναι ένα θεματάκι που δεν μιλάει αγγλικά. Είναι ο μοναδικός που δεν μιλάει καθόλου σχεδόν αγγλικά. Έχει κοντά του τον Σάστρε, ο οποίος μεταφράζει και κάποιες έτσι οδηγίες του Λουτσέσκου. Προσπαθεί να το βοηθήσει, θα μάθει και αγγλικά. Θα κάνει φαντασμούς ιδιαίτερα όπως κάναν και άλλοι παίκτες όπως ο Ζαμπά, ο Σάμπο, ο Χατσερίδης, για να μπορεί να είναι εύκολα τα πράγματα και για αυτόν. Και στην πόλη και στην προπόνηση και στους αγώνες. Αυτός που μου προκαλεί εντύπωση θετική είναι ο Τάντας, ένα παιδί που με την μπάλα στα πόδια κάνει πάρα πολύ ωραία πράγματα, στο να τη μοιράζει, να τριπλάρει και όλα τα υπόλοιπα, αλλά έχει την αδυναμία ότι δεν πολύ πατάει η περιοχή. Θα μου πεις, αν ξεκινάς από το 6, παίζεις πίσω δηλαδή από το 8, πού να φτάσεις στην περιοχή. Και θα περιμένουμε να δούμε όλα τα παιδιά αυτά, και τον Κουαλιάτα και τον Ρικάρντο και τον Ντάντας, παιδιά με πολύ καλή τεχνική κατάρτιση, αλλά σωματικά όχι κάτι το ιδιαίτερο, δηλαδή βραχύσωμοι και με λίγα κιλά, ειδικά ο Ντάντας και ο Κουαλιάτα. Θα περιμένουμε να το δούμε σε κανονικό παιχνίδι πώς είναι στη θέση άμυνας. Άλλο η προπόνηση και άλλο με αντιπάλους πιο γεροδεμένους, είναι ένα ερώτημα αυτό, θα το δούμε στην πορεία. Και ξεχωρίζουν, το έλεγα και νωρίτερα με τον Κώστα Κούτση, ξεχωρίζουν οι παλιοί, δηλαδή ο Ίγκασον, ο Ελκαντουρί, ο Σβάμπ, τους βλέπεις, είναι άνετοι και είναι και αποτελεσματικοί.
Όλα αυτά βέβαια στην προπόνηση, σε αγώνες είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα, αλλά όπως και να το κάνουμε, φαίνεται η αξία του έμπειρου ακόμα και στις προπονήσεις. Η άνεσή του, η εμπειρία του, η διορατικότητά του, το πώς διαβάζει το παιχνίδι. Βέβαια, ο πιο έμπειρος ως επιτοπλίστο δεν έχει τον ενθουσιασμό και την ταχύτητα που έχει κάποιος πιο νεαρός. Άλλη ταχύτητα έχει ο ΣΒΑΠ, άλλη ταχύτητα έχει ο Τάντα. Τώρα, ποιος είναι πιο χρήσιμος, θα το δούμε γίνει ανάμεσα σε όλη τη χρονιά. Γενικότερα, κυλάει θετικά η προετοιμασία. Το πρόγραμμα ποιο είναι, Στέλιο? Πες μας λίγο το πρόγραμμα. Δηλαδή, το πρόγραμμα της ομάδος ποιο είναι, δηλαδή τι ώρα σηκώνονται? Το πρόγραμμα είναι... δεν ξέρω τι ώρα είναι το εγκαιρτήριο, να σου πω την αλήθεια. Ή τι ώρα ξεκινάει, τι κάνουν την πρώτη προπόνηση. Ναι, 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 αυτό. Η προπόνηση είναι στις 10, άρα γύρω στις 8-8.30 είναι η ώρα του πρωινού. Ώρα Ολλανδίας πάντα. Αν να το πάμε Ελλάδα για να μην κουράζουμε τον κόσμο, 11 η ώρα είναι η προπόνηση ώρα Ελλάδος, η πρωινή, και 11 θα είναι μέχρι να επιστρέψει η ομάδα. Άρα 9 ώρα Ελλάδος είναι το πρωινό, 9.30 να έχει τελειώσει και σιγά σιγά οι παίκτες να πάρουν τα ποδήλατά τους και να πάνε στο προπονητικό κέντρο που απέχει με το ποδήλατο χιλιόμετρο είναι. Μπα, μπορεί και να μην είναι ούτε καν χιλιόμετρο, είναι λίγο λιγότερο. Ένα πρώτο ζέσταμα το ποδήλατο. Εκεί, δηλαδή. Ναι. Μετά επιστροφή στο ξενοδοχείο, ξεκούραση, φαγητό, ό,τι μπορεί ο καθένας. Στο ξενοδοχείο δεν έχει και πολλές επιλογές, είναι αλήθεια. Αλλά έχει πέσει πολύ PlayStation, μαθαίνω. Πολύ Netflix, πολύ Amazon, έχουμε πλέον και πολλές πλατφόρμες. Βιβλία ορισμένη, η μειοψηφία. Βιβλία. Και μετά η προπόνηση, η απογευματινή είναι 6 Ολλανδίας, 7 Ελλάδος. Η δεύτερη. Αυτή θα είναι η καθημερινότητα. Τώρα σε ημέρες λοιπόν δεν ξέρω αν θα υπάρχει η προπόνηση όχι το πρωί. Για Κωνσταντέλια. Θα δούμε το απόγευμα. Για Κωνσταντέλια είπες ότι θα πεις κάτι. Ναι, κοίταξε. Έτσι με μια κουβέντα στο πόδι που κάναμε με τον προπονητή, στο μέτρημα των μεσοπιθετικών που κάναμε, ο ίδιος ανέφερε τον Κωνσταντέλια, με τρόπο έτσι που σου προκαλεί μια θετική έκπληξη. Ναι. Έχω μάθει με τον πέρασμα των ετών, Γιώργο, να μην πολύ δίνω σημασία, ή μάλλον να μην παίρνω τις μετρητής πράγματα που δεν τα έχω δει με τα μάτια μου. Εντάξει, γιατί ένας προπονητής μπορεί για τους δικούς του λόγους να θέλει να κατεβάσει εμένα και να ανεβάσει τον Γιώργο Ζαγόρα. Οκ, okay, αλλά αυτό που είδαμε εχθές το απόγευμα κυρίως, αλλά και σήμερα, ένα παιδί που είναι πολύ σίγουρος, έχει απίστευτο τσαμπουκά, γιατί εντάξει κατάρτιση την είχε ο Κωνσταντέλιας. Αλλά του έλειπε η δύναμη, του έλειπε η αγωνιστική σοβαρότητα, σοβαρός είναι. Αλλά καμιά φορά ξέρεις, αν νεαρός έκανε το κάτι παραπάνω, ήθελε να δείξει κάτι παραπάνω και αυτό γυρνούσε μπούμεραγκ. Βλέπουμε ένα άλλο παιδί φέτος. Και εγώ θα έλεγα, αν και είναι λίγο νωρίς, να μην ξεγράψουμε τον Κωνσταντέλια. Γιατί, οκ, okay, εγώ καταλαβαίνω να υπάρχει ενθουσιασμός για τον Τάντα, τον Κουαλιάτα, μας αρέσει όλους μας το ξένο. Εντάξει, έτσι και αλλά ναι. Με αυτό που βλέπω, εγώ δεν θα τον ξέγραφα τον Κωνσταντέλια. Αρκεί βέβαια να έχει λίγο τύχη παραπάνω, γιατί πέρσι θυμάται και εσύ είχε ένα θέμα με κάτι ζαλάδες που είχε νιώσει, είχε πάει στο νοσοκομείο πριν το μάθημα του Αστέρα Τρίπολη που θα έπαιζε βασικός. Δεν προέκυψε ευτυχώς κάτι σοβαρό, δεν είχε τίποτα. Μετά ήρθε ο κορονοϊός στη ζωή του. Δεν πήγε καλά η χρονιά. Και δείχνει να τον πιστεύει πολύ ο Λουτσέσκου. Μακάρι να έχει δίκιο. Γιατί πέρυσι μαζί τα λέγαμε ότι ο Λίρα τη ξεχώριζε. Και το είδαμε αυτό από το Δεκέμβριο και μετά. Και όντως τώρα ο Λίρα που μιλάμε δικαιωματικά θεωρείται το νούμερο 1 για το δεξιάκο της άμυνας. Μακάρι να μιλάμε τους επόμενους μήνες για τον Κωνσταντέλια. Είναι μεγάλο στοίχημα. Τον Κωνσταντέλια αρκετή... Δεν ξέρω κατά πόσο θα μιλάμε για τον Κούτσια. Το λέω αυτό και το αφήνω και θα το ξαναπιάσουμε κάποια στιγμή μαζί. Δεν είμαι πολύ σίγουρος. Εννοείς ότι δεν θα συνεχίσει τον ΠΑΟΚ? Το καταλαβαίνω. Όχι, δεν ξέρω αν θα συνεχίσει ή όχι. Αλλά... Βέβαια το ότι μπαίνει στον τελευταίο χρόνο συμβολέου είναι ένα θέμα. Δηλαδή εκ των πραγμάτων για οποιοδήποτε παίκτη μιλούσαμε, που μπορεί να απολυθεί, γιατί μπορεί να απολυθεί ο Κούτσιας, ή τον ανανεώνεις ή τον πουλάς. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Το να μείνει στον ΠΑΟΚ και να φύγει τον χρόνο ελεύθερος πραγματικά δεν έχει καμία λογική. Αλλά. Επειδή θέλω πρώτα να σιγουρέψω μερικά πράγματα μέχρι να πω το οτιδήποτε, λέω με σιγουριά ότι θα δούμε τι θα γίνει με τον Κούτσια και τα αφήνουμε εκεί. Mm-hmm. Το λέω γιατί έχει πολύ κόσμο που δικαιωματικά ποντάρει πολλά στο Κούτσια. Δεν ξέρω αν θα έχει πάρει πολλές ευκαιρίες. Προς το παρόν, να είναι καιρός. Στην Αλγερία πρέπει να είναι η μισθογειακή εθνική ομάδα. Θα τα πάει καλά εκεί γιατί είναι και αρχηγός της ομάδας. Και να το δούμε στην Ολλανδία ή στη Θεσσαλονίκη
γιατί είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο για τον ΠΑΟΚ, όπως και να το κάνουμε, αλλά θα πρέπει να κάνει κάποια πράγματα και ο Κούσκες από την πλευρά του. Αυτά που κάνει δηλαδή ο Κωνσταντέλιας. Ναι, ως πολύ καλός και φρέσκος και χαρούμενος για την παραμονή του, κάνει μπαμ, δεν χρειάζεται να είσαι ειδικός. Σε γενικές γραμμές αυτά, και ο Κάργας, τώρα που μιλάμε, αν είχε παιχνίδι αύριο ΠΑΟΚ, μάλλον με Ίγκασον και Κάργα θα κατέβαινε. Ο Δικέφαλος, καθώς ο Μιχάη έχει άδεια, ο Κουλιαράκης είναι άπειρος, ο Παναγιώτου είναι άπειρος. Υπάρχει ένα θέμα εκεί. Γι' αυτό έλεγα και νωρίτερα με τον Κώστα ότι εγώ θα ήθελα Κρέσπο, νομίζω και προπονητής. Αυτό είναι η δική μου εικασία. Τέλος πάντων, θα έρθει και ο Νάσμπερκ, θα έρθει και ο άλλος στόπερ κάποια στιγμή, ο πιο ακριβώς, αυτό προκύπτει. Υπάρχει καλό κλίμα αισιοδοξίας για τον Άρη, ότι τις επόμενες μέρες θα είναι παίκτη του ΠΑΟΚ. Και είναι κομβικό, Γιώργο, γιατί ο ΠΑΟΚ δεν έχει εκτρέμ. Δεν έχει, ούτε μισό. Ο Ελκαδούρης δεν είναι εκτρέμ. Ο Κουαλιάτα δεν είναι εκτρέμ. Είναι δεκάρι που παίζει και αριστερά. Ο Λάμπρου δεν νομίζω να παραμείνει. Υπάρχει ένα Ζίφκοβιτς στο ρόστερ. Α, ο Λάμπρου. Ο Μουρ δεν υπολογίζεται. Στον ΠΑΟΚ ανήκει ο Λάμπρου. Στον ΠΑΟΚ ανήκει, τον θέλει ο Όφη, θα τον αγοράσει. Και ο Λάμπρου θέλει να μείνει στον Όφη, γιατί και το παιδί κουράστηκε, μην τα λέμε όλα μονόπλευρα. Και εγώ αν ήμουν Λάμπρου και το 17 μία έπαιζα στον ΠΑΟΚ, μία δανεικός, μία ξαναγυρνούσα, μία δανεικός, μία ξαναγυρνούσα, ξανά δανεικός, ξανά ξαναγυρνούσα, κάποια στιγμή πρέπει το παιδί να δει τι θα κάνει. Δεν το βλέπω χαρούμενο το Λάμπρου ότι είναι στην ομάδα. Γιατί ξέρει και ο ίδιος ότι με το Λουτσέσκου δύσκολα θα πάρει χρόνο συμμετοχής. Απλώς είναι ενδεικτικό το πρόβλημα ότι δεν υπάρχουν εξτρέμ και είπε ο ΠΑΟΚ λίγο πολύ στο Λάμπρου, ανέβα πάνω για να βγαίνουν οι προπονήσεις. Το λέω έτσι απλουστευμένα, θέμα, στα εξτρέμ υπάρχει θέμα. Αλλά με Αντρίγια, με Νάρεϊ, καλώς εγώ των πραγμάτων και με έναν ακόμα στα αριστερά τουλάχιστον, περιμένουμε και το πίστευμα κάποια στιγμή, τα πράγματα θα γίνουν καλύτερα. Αυτό που σας είπατε και τα δεκάρια, δεκάρια μέχρι σήμερα, τις δύο προπονήσεις, ο Λουτσέσκου έχει βάλει τις ασκήσεις, δηλαδή τακτικής, τον Ελ Καντουρί και τον Φιλίπε Σοάρες. Δεν έχει χρησιμοποιήσει καθόλου ως δεκάρι τον Κουαλιάτα, τον έχει στα αριστερά. Τώρα δεν ξέρω αν αυτό είναι καλό ή όχι, το να παίζει δεκάρι ο Ελ Καντουρί και ο Φιλίπε Σοάρες, που για μένα δεν είναι δεκάρι ο Φιλίπε Σοάρες. Αλλά και αυτό είναι ένα θέμα να δούμε τι είναι ο Φίλιππε Σοάρες. Το έλεγα με τον Ζάχο χθες και τον Κωνσταντίνο, τον Μαρολάκη. Εγώ δεν έχω καταλάβει ούτε πέρσι ούτε με δύο προπονήσεις τι είναι ο Φίλιππε Σοάρες. Είναι οχτάρι, είναι δεκάρι, είναι κάτι ενδιάμεσο. Είναι ένα ερωτηματικό για μένα ο Φίλιππε Σοάρες. Και το αναλύουμε, Γιώργο, γιατί έκανε μεγάλη επένδυση ο ΠΑΟΚ με το να δώσει 2,5 προς 3 εκατομμύρια. Δεν είναι λεπτά, θα πετάς έτσι. Μακάρι αρχίζει και νομίζω την Ολλανδία να δούμε κάτι άλλο. Οπότε αυτά είναι και τα δεκάρια του ΠΑΟΚ. Θα βελτιωθεί η κατάσταση με τον Μπίσεσβαρ όταν έρθει στην ομάδα, γιατί έχει ανανεώσει το συμβόλαιο ότι υπάρχει συμφωνία. Επειδή εξακολουθώ να έχω πολλά μηνύματα, γιατί και εγώ όταν το έμαθα χρειάστηκε να το τσεκάρω και από δεύτερο άτομο, γιατί μου προκάλεσε εντύπωση το ότι ο προπονητής έχει στο μυαλό του να έρθει ακόμα ένας κεντρικός χαφ. Γιατί εμείς γνωρίζαμε και αυτό λέει και λογική ότι ο ΠΑΟΚ κάτι θα πάρει στο 10 ακόμα. Το ζητούσαμε και μαζί όταν μας ενημέρωσε σχετικά ο Πότο. Είναι από τρεις εβδομάδες. Ναι. Ότι είτε μείνει ο Μπίζες Βαρτή, δεν μείνει ο ΠΑΟΚ, θα πάρει ένα δεκάρι πέρα του Κουαλιάτα. Τώρα προκύπτει ότι ο Λουτσέσκου περιμένει κεντρικό μέσο. Και θα πει κάποιος, τα παιδιά έχουμε Αγκούστο, Τσιγκάρα, Σβάπ, Κούρτη, Τάντα, Φιλίπε Σοάρες, αυτή είναι 6. Θα πάρουμε 7. Δεν θα μείνει μάλλον η εξάδα όπως είναι. Και ίσως η καμπάνα χτυπάει για τον Αγκούστο να πωληθεί. Ίσως λέω, δεν είμαι απόλυτα βέβαιος. Μπορεί να έχουμε έκπληξη, ξέρω εγώ. Τώρα αυτό είναι δική μου εικασία και σκέψη. Αν ερχόταν μια πρόταση από τη Σαουδική Αραβία για τον Κούρτιτ, τι θα έλεγε ο ΠΑΟΚ? Εγώ νομίζω δεν θα έλεγε όχι μεταξύ μας τώρα. Για να μην παρεξηγηθώ, το ξαναλέω, γιατί είναι ένα παιδί που είναι σταθερά για τον ΠΑΟΚ, δεν προκύπτει από πουθενά ότι ο Κούρτιτς θα φύγει. Αλλά όταν ο προπονητής περιμένει έναν ακόμα κεντρικό μέσο υψηλής ποιότητας, όχι 20χρονο, 21χρονο βάτο να δούμε, περιμένει παίκτη βαρμπάτο. Δεν μπορεί ο Τσιγκάρας, φαντάζομαι, να φύγει.
Δεν το συζητάμε. Ο ΣΒΑΠ ανανέωσε. Ο Φιλίπε Σοάρε είναι μεταγραφή, μετράει λίγου μήνε. Ο Τάντα μόλι ήρθε. Άρα Αγκούστο, η προφανή επιλογή και Κούρτιτς. Και σκέφτομαι δυνατά μήπως προκύψει κάποια πρόταση ή έχει προκύψει, δεν ξέρω. Αλλά για να το κλείσουμε και να μην παρεξηγηθώ, είναι καθαρές δικές μου σκέψεις. Δεν είναι ούτε ρεπορτάζ, ούτε κάποια κουβέντα με τον προπονητή, ούτε με τον Πότο που είναι εδώ από την πρώτη μέρα και θα παραμείνει μέχρι το τέλος. Και λέει, εδώ είναι το γραφείο μου, μας έλεγε σήμερα ο Πότο. Και τον βοηθάει και η τεχνολογία πλέον. Δεν χρειάζεται να πας κάπου να μιλήσεις με έναν άνθρωπο. Ανοίγεις τον υπολογιστή σου σε ένα ήσυχο μέρος και κάνεις μια χαρά και στις σκέψεις και επαφές. Και του αρέσει πολύ του Πότο να είναι και μέσα στην ομάδα και να πατάει στο κορτάρι. Αυτά και με το δεκάρι και το κεντρικό χαφ. Ο Βόλος που, ανακοίνωσε... Αν έρθει, θα έρθει προς το τέλος. Ναι, κατάλαβα. Προς το τέλος, δηλαδή 20 Αυγούστου, 25, ξέρω, 31 Αυγούστου. Είναι ένα θέμα τώρα αυτό που λες με το κεντρικό χαφ και που δεν θα είναι... Ένα ταλέντο, όπως λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, που θα περιμένει ο ΠΑΟΚ να. Όχι, όχι. Παίχτης τύπου Κούρτιτς. Έρχεσαι σήμερα και παίζεις αύριο. Τέτοιον παίχτη θέλει ο Λουτσέσκο, αυτό προκύπτει. Μάλιστα. Και το λέω με σιγουριά τώρα. Θα τον φέρουν στο Λουτσέσκο. Δεν θα τον φέρουν. Θα φύγει κάποιος του, γιατί δεν μπορείτε ο Ακούστο. Δεν υπάρχει πρόταση για τον Κούρτιτς. Δεν φεύγει ο Τσιγκάρας, δεν φεύγει κανένας. Mm. Είναι 6. Θα τους κάνουν 7. Για να παίζουν οι δύο δεν μου φαίνεται normal. Δεν μου φαίνεται normal. Και νομίζω ότι δεν θα γίνει. Μάλιστα. Άρα κάποιος θα φύγει ίσως και κάποιος έρθει ίσως. Πολλά ανοιχτά. Πολλά, πολλά. Και επενδυμίζω και τα εξής που πρέπει να αποστηλήσει ο Πότο. Δεν είναι θέμα του Λουτσέσκου. Ο Τέλορ θα γίνει. Παίρνει ένα σημαντικό κομμάτι αυτοετήσιο μπάτζετ. Κοντά στις 400.000. Χώρια την εφορία του. Με το Μουρ τι θα γίνει. Με ποιον άλλον. Με τον Τζόλακ. Τι θα γίνει. Τσόλακ Rangers, τι, δεν δίνουν παραπάνω. Δεν θυμίζονται και για την γαλαντομία του Σκοτσέζη. Ναι, αν και μπορεί να είναι λίγο κλισέ αυτό, αλλά δεν είναι και τόσο κλισέ. Δηλαδή, να δει, τον θέλει, καμία... τον θέλει οι Rangers και δεν κάνει για τον ΠΑΟΚ. Θα σκεφτεί ο ακροατής που μας ακούει. Έλατε. Εγώ είμαι με αυτούς που λέω ότι δεν κάνει για τον ΠΑΟΚ. Mm. Αν ξεκινήσει, Γιώργο, κοίταξε, αν ξεκινήσει μια σχέση είτε προσωπική κάποιου, είτε φιλική, είτε επαγγελματική με λάθος τρόπο και νιώσει ο εργαζόμενος ή το ένα κομμάτι της συνεργασίας ότι δεν πάμε καλά εδώ, ξέρω εγώ, κολλάει μετά, αλλάζει. Γιατί ο Τσόλακ είδε πέρυσι από το σκόρερ από την Κροατία, σκόραρε με το στογονόμετρο, έφυγε δανεικός, γύρισε πέρυσι, δεν μπορούσε να κάνει αυτά που ήθελε. Με εξαίρεση, και, μα και ο ίδιος νιώθει, το έχουμε πει εδώ και μήνες. Δεν νιώθει καλά στον ΠΑΟΚ. Ναι. Νιώθει ότι δεν μου πάει αυτή η ομάδα. Δηλαδή, μου στη ΡΙΕΚΑ πέτυχα 25 γκολ. Πήγα στον ΠΑΟΚ, πέτυχα ένα. Πήγα στη ΜΑΛΜΕ, πήγα μια ομάδα μόνο μου στο Champions League. Ναι, ναι. Και έβαλα και 10 γκολ στο πρωτάθλημα. Έτσι, ναι, έτσι. Ξαναγυρνάω στον ΠΑΟΚ και 5 μήνες πέτυχα ένα γκολ στο Καραϊσκάκι. Δεν μου πάει. Λοιπόν, στο pressing θα σε ξανακούσουμε αργότερα να πεις πως έχουμε και παραπάνω, αλλά πολλά, πολλά θέματα έβαλες στο τραπέζι. Να είσαι καλά, Στέργιο, σε ευχαριστώ πολύ.